Τα όρια και οι κανόνες είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης μεταξύ γονέων και παιδιών. Ο έφηβος μαθαίνει να παίρνει αποφάσεις για τη ζωή του, αισθάνεται ασφάλεια και ελευθερία, εκπαιδεύεται στη συνεργασία και την υπευθυνότητα. Οι κανόνες αποτελούν ευθύνη όλων όσων συμβάλλουν σε αυτούς, όχι μόνο του γονιού, γι' αυτό και πρέπει να σέβονται τις ανάγκες όλων των μελών της οικογένειας. Οι κανόνες αποτελούν λύσεις σε προβλήματα του παρελθόντος. Τα όρια που θέτονται θα πρέπει να γκρεμίζονται σταδιακά, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν και γίνονται πιο ανεξάρτητα. Αυτός είναι ο λόγος που αποτελούν λύση σε περίπτωση που ο έφηβος αρνείται να διαπραγματευτεί. Οι συνέπειες που επιβάλλονται στον έφηβο για τη συμπεριφορά του πρέπει να είναι λογικές. Είναι σημαντικό ο ίδιος να έχει τον έλεγχο πάνω στις συνέπειες της συμπεριφοράς του. Οι γονείς χρειάζεται να είναι σταθεροί και συνεπείς όταν επιβάλλουν την τιμωρία στο παιδί. Σημαντικό είναι επίσης να τηρούν τις αξίες και τις αρχές που προσπαθούν να μεταδώσουν στα παιδιά. Τέλος, θυμόμαστε πως οι κανόνες και τα όρια έχουν στόχο να διαπαιδαγωγήσουν υπεύθυνα παιδιά.